Κυρία Μακρυδάκη, και εσείς, γιατί έχουμε και άλλα μέτρα για τους πληγέντες και πρέπει να τα σχολιάσουμε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε την Κατερίνα Διμπατζάκη το ρεπορτάζ στο παιχνίδι, στη συζήτηση, ως απαραίτητη προσθήκη. Είναι στην Ερυθρέα με έναν πολύ καλό γνώριμο του Σαββατοκύριακο, τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσόπουλο, τοπογράφο, αγρονόμο, μέλος συλλόγου ΡΟΗ, πολίτες υπέρ των ρεμάτων. Αλλά και όχι μόνο. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Θεοδωσόπουλος δεν έχει επιστροφή, οπότε εγώ θα του μεταφέρω τις ερωτήσεις. Έχει όμως επιστροφή ο κ. Βεργίτσης, ο οποίος είναι αναπληρωτής Γενικός Έφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Εκείνος θα μας πει και για τις προμήθειες που έχουν να κάνουν με τους πυροσβέστες και όσους έχουν ανάγκη. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που υπάρχουν νερά, υπάρχουν τρόφιμα. Θα μας κάνει και ένα traveling ο Κώστας ο Τσεκούρας μέσα στο χώρο να μας δείξει λίγο τι προμήθειες έχουν περισυλλέξει εδώ από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από ό,τι μας είπανε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό αν θέλεις Κώστα και μετά να πάμε και στον κύριο Θεοδωσόπουλο να πούμε τα επιμέρους θέματα. Δεν ξέρω αν είναι. Ωραία, να δούμε το χώρο. Να μας το δείξει ο οικονολήπτης εκεί, ο Κώστας ο Τσεκούρας, να μας το δείξει και ο Γιώργος εδώ. Πάμε λοιπόν, Κώστα, λίγο να δούμε λίγο το χώρο. Όσο εμείς λοιπόν, όσο ο Κώστας ο Τσικούρας σας δείχνει το χώρο, εμείς θα κάνουμε μια μικρή κουβέντα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν λίγο, έχουν έρθει άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδος να προσφέρουν βοήθεια. Τι βοήθεια είναι αυτή, βλέπουμε νερά, βλέπουμε τρόφιμα. Καλημέρα. Εδώ είναι κέντρο συγκέντρωσης και συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης, όπως μας έχουν υποδειχθεί από τις αρχές, την πολιτική προστασία, από την περιφέρεια, από την πυροσβεστική κτλ. Εμείς απευθύνουμε διάφορες εκκλήσεις, είτε μέσω των προσκοπικών συστημάτων, τα οποία είναι περίπου 300 σε όλη την Ελλάδα, και μέσω και των social για τα είδη τα οποία μας έχουν υποδειχθεί. Και ευτυχώς υπάρχει τρομερή ανταπόκριση και από τους δικούς μας ανθρώπους, από τους προσκόπους, τους κατατόπους, αλλά και από το κοινό, το οποίο είναι φίλοι, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ευαισθητοποιούνται και δείχνουν μια τεράστια αλληλεγγύη αυτές τις ημέρες και φέρνουν εδώ τα είδη που μας έχουν ζητηθεί. Κύριε Βεργίτση, για τις φωτιές, ποια διαδικασία? Για να μιλήσουμε λίγο και στη γλώσσα τους, έσω έτοιμοι όπως φαίνεται οι πρόσκοποι, σε μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση που βλέπουμε, ήταν άμεση, γρήγορη? Πώς ακριβώς εξελίχθηκε όλο αυτό το θέμα το οποίο μας παρουσιάζεται? Κινητοποίηση ήταν από την πρώτη μέρα, όταν ακόμα δεν είχε πάρει τις διαστάσεις που έχει πάρει τώρα το φαινόμενο. Και πολλαπλασιάστηκε όσο αυξανόταν η ένταση της δυσκολίας και της τραγικότητας του θέματος. Είναι πραγματικά συγκινητική. Και για να βοηθήσουμε λιγάκι, γιατί κάποιοι βλέπουν τώρα την κινητοποίηση συμπολιτών τους, μπορεί να μην έχουν πράξει κάτι μέχρι σήμερα, αντιλαμβανόμενοι όμως την ανάγκη και επιθυμώντας να συμμετάσχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσουν τον διπλανό τους, αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν. Δώστε μας λίγο αυτό το κομμάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που θέλουμε να φέρουμε και άλλες κούτες, να γεμίσουμε και άλλες κούτες και άλλα φορτηγά? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε τώρα στην εστία των προσκόπων της Κηφισιάς, στην οδό Χαρελάου Τρικούπη. Εδώ είναι συγκεντρωμένα 3 προσκοπικά συστήματα και έχουμε και άφθονο χώρο για πρόσβαση με αυτοκίνητα κτλ. Σε αυτό το χώρο, και αυτό το μήνυμα το μεταδίδουμε και μέσω των social, κυρίως μάλλον μέσω των social, σε αυτό το χώρο όποιος έρχεται προσφέρει τα είδη τα οποία θα δει ότι κάθε φορά μας ζητούνται. Αυτά είναι κυρίως νερά, κολύρια, τρόφιμα, σνάκ ας πούμε ή συσκευασμένα, ορούς φυσιολογικούς κτλ. Αυτά τώρα επειδή κάποιοι τα χρειάζονται άμεσα, εσείς πότε τα διανέμετε, τα έχετε μαζέψει, αλλά το νερό το χρειάζεται κάποιος τώρα, το κολύριο το χρειάζεται κάποιος τώρα, μια τροφή ας πούμε, κάποιος που έχει ξεσπιτωθεί μπορεί να τη χρειάζεται άμεσα. Άρα αυτές οι κούτες πότε φεύγουν από τα δικά σας τα γραφεία και τις αποθήκες για να πάνε στους πληγέντες? Ναι. Σε εμάς γίνεται μία διαλογή, γιατί ο καθένας μπορεί να τα έχει φέρει σε τσάντες, να είναι ανακατεμένα κτλ. Τα χωρίζουμε κατά είδος και όπου μας αναφερθούν ανάγκες μεγάλες, τα προωθούμε και εκτός Αττικής. Χτες έφυγαν 3 φορτηγά για την Ηλία, για τον Πύργο, και πριν από 2-3 μέρες είχαν φύγει άλλα 3 για την Εύβοια. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Θεοδωσόπουλο. Παράλληλα, κάνουμε και. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη γενικότερη πρόνοια και διαθέτηση του θέματος που έχει να κάνει το τι θα συμβεί και μετά την πυρκαγιά, πώς μπορούμε να φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πληγεί, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, τι είναι αυτό που κάνετε. Όσον αφορά το μετά,
Τώρα με ρωτάτε για τους ανθρώπους, δεν κατάλαβα. Και για όλα αυτά που χρειάζονται, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες, γιατί φυσικά είναι πολλές οι απώλειες, έτσι, σε σπίτια. Σαφώς και είναι πολλές. Όπου υπάρχει ανάγκη, ο προσκοπισμός καταρχήν είναι παρόν. Ακολουθούμε ό,τι οδηγίες έρχονται από την πολιτική προστασία, από την κεντρική διοίκηση και... Είμαστε πάντα πρώτοι στο να βοηθήσουμε στο να γίνει ακριβώς αυτό που πρέπει Κατερίνα να γίνει. Κατερίνα Μπατζάκη. Αφορά τα δάση, ναι. Τοπογράφος και αγρονόμος που έχεις δίπλα σου, ο κύριος Δημήτρης Θεοδωσόπουλος, ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος και με πάρα πολύ μεγάλη δράση και εθελοντικά ο ίδιος και η ομάδα του πολίτες υπέρ των ρεμάτων. Σε πολλά σημεία της χώρας βρίσκονται όλο τον χρόνο, όχι μόνο τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα. Άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή έχει γνώση καλή της γης και της γεωγραφίας, να μας πει τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα όταν υπάρχουν καμένα ρέματα, για παράδειγμα, όταν δεν υπάρχουν ρίζες να συγκρατήσουν νερά ή το έδαφος, όταν θα έρθουν οι κατολιστήσεις και οι διαβρώσεις στα ρέματα και όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, αυτό που ρωτάει Κώστας είναι τι να περιμένουμε μετά, όταν θα έχουμε καμένα ρέματα, όταν θα έχουμε κατολιστήσεις και πώς μπορούμε αυτές να τις αντιμετωπίσουμε. Ναι, αυτά είναι τα κλασικά προβλήματα που είναι τις επόμενες μέρες από τις πυρκαγιές, οι οποίες δυστυχώς ακόμα είναι σε εξέλιξη και είναι τα προβλήματα τα οποία οφείλουμε να τα περιμένουμε και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, όπως λέμε, χρόνια και σαν ειδικοί, αλλά και σαν γνώστες πλέον, επειδή αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν συχνά, ειδικά με το κομμάτι των ρεμάτων, είναι τα δάση που καίγονται, είναι μέσα σε λεκάνες, υδρολογικές λεκάνες, που θα έρθει η βροχή αργότερα και δεν θα υπάρχει τρόπος το νερό να καθυστερήσει, θα πέσει με μεγάλη ταχύτητα, αν έρθει και μεγάλος όγκος θα είναι πολύ προβληματικά τα πράγματα. Στους οικισμούς, οι οποίοι δυστυχώς δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή, είναι καμένοι και αργότερα τα σημερινά καμένα σπίτια θα τα δούμε, ίσως έχουν προλάβει κάποιοι άνθρωποι να τα φτιάξουν και θα τα δούμε πλημμυρισμένα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις όπως πρέπει να γίνουν, ακούγοντας τους ειδικούς με διεπιστημονική προσέγγιση στα ορεινά, για να συγκρατήσουμε τα χώματα κυρίως που έχουν μείνει πάνω με ειδικές. Αυτό γίνει άμεσα, φαντάζομαι. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να γίνει. Μετά από τα καμένα υπάρχουν πολλές τεχνικές με κορμοδέματα, να γίνουν ειδικές δεξαμενές υδατοσυγκράτησης πάνω στα ορεινά. Τρόποι γενικά για να μειώσουμε τους πλημμυρικούς κινδύνους. Είναι μεγάλες εκτάσεις. Δηλαδή, εμείς που κάναμε ένα οδηπορικό, είναι μεγάλες εκτάσεις και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να γίνουν όλα αυτά. Προτεραιότητες προφανώς στους σημαντικούς οικισμούς, σε μέρη που υπάρχουν άνθρωποι, πρώτα απ' όλα, εκεί που είναι τα κρίσιμα σημεία. Πρέπει να έχουμε προτεραιότητες και πρέπει να πέσουμε πραγματικά όλοι πάνω εκεί, να δώσουμε τη δύναμή μας και τα χρήματά μας πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Κατερίνα Μπατζάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εσύ όλες αυτές τις μέρες μαζί με όλους τους συναδέλφους της δημόσιας τηλεόρασης, μαζί με τη Χαρά Γιαννοπούλου, μαζί με τον Βιέλο Τζανετάκο, μαζί με την Κάτια την Νιάκαρη, την Κάτια την Αντωνιάδε, μαζί με όλους τους συναδέλφους που είστε στην πρώτη γραμμή, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, τη μέρη τη Σκανδάλη, μαζί με τον Ηλία τον Κούκο, μαζί με όλους τους συναδέλφους, ξεχνάω σίγουρα τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έτσι, είστε στο πεδίο, έχουν δει πολλά τα μάτια σας και συνεχίζετε κι εσείς άγρυπνοι, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή ενημέρωση στους τηλεθεατές της δημόσιας τηλεόρασης, βλέποντας και τις ανάγκες, μετρώντας τις ανάγκες και μεταφέροντας και τα αιτήματα των πολιτών. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πάντως μου θύμισε να σου πω την αλήθεια, η όλη κατάσταση τότε στις φωτιές Πεντέλης πριν από περίπου 14-15 χρόνια, ως πρόσκοπος, να σου πω την αλήθεια, που γενικά οι πρόσκοποι είχαν συμβάλει τα μέγιστα εκεί όπου χρειαζόταν και όπως χρειαζόταν, με ταχύτητα και αμεσότητα, σε τέτοια πολύ μεγάλα, θλιβερά γεγονότα.